Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. 210.000 πολίτες προσήλθαν χθες στις κάλπες και ψήφισαν για τον νέο ηγέτη της κεντροαριστεράς, με την Φόφη Γεννηματά και τον Νίκο Ανδρουλάκη να περνούν τελικά στη δεύτερη φάση. Μαζί μας ο Κώστας και Τσιετζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα πράγματι, λίγο περισσότερο από 210.000 κόσμοι ψήφισαν χθες. Ένα νούμερο το οποίο εξέπληξε πάρα πολλούς και σίγουρα έφερε χαμόγελο στα στελέχη του νέου φορέα της κεντροαριστεράς. Μιλάμε για 210.000 άτομα τα οποία πήγαν Κυριακή, στήθηκαν σουρές, έδωσαν 3 ευρώ και ψήφισαν για τον αυτόν που θα γυφθεί της επόμενης ημέρας. Όπως είπαμε, η Φόφη Γεννηματά βγήκε πρώτη με αρκετά μεγάλη διαφορά, λαμβάνοντας το 42,5 περίπου τους 100 των ψήφων, και ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με περίπου 25%. Και από εδώ και πέρα πάμε για τον δεύτερο γύρο. 3 βασικά συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να βγάλουμε από τις χθεσινές εκλογές. Πρώτον, ό,τι όνομα και αν έχει ο νέος φορέας της κεντροαριστεράς, όπως και αν λέγεται, βάση του θα είναι το Πασόκ. Δεύτερο και πολύ σημαντικό, φαίνεται αυτό και από τα αποτελέσματα τα οποία πήραν και οι υποψήφοι, οι οποίοι δεν είχαν τόσο μεγάλο έρισμα στη βάση του παλιού Πασόκ που λέμε. Δεύτερο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ρυθμιστές ουσιαστικά γίνονται ο Γιώργος Χαμίνης, ο οποίος βγήκε τρίτος, και ο Σταύρος Θεοδωράκης, οι οποίοι θα μπορέσουν με κάποιο τρόπο, ανάλογα με τις συμφωνίες που θα γίνουν, ποιος θα στηρίξει ποιον, για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο. Η αλήθεια είναι πως η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Φημίζουμε ότι στις αντίστοιχες εκλογές, έτσι για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε βγει δεύτερος και αυτός στις εκλογές και κατάφερε να επικρατήσει στο δεύτερο γύρο εναντίον του Βαγγέλη Μεμαράκη, η ψαλίδα ήταν στο 10%. Τώρα είναι πολύ μεγαλύτερη, βέβαια. Δεν αναμένονται εκπλήξεις δηλαδή. Δεν ξέρουμε γιατί βέβαια. Σίγουρα αυτό που έχει ξεκινήσει τώρα είναι ένας γύρος διαβουλέψεων μεταξύ όλων των υποψηφίων για το ποιος θα δώσει τη στήριξη πιανού και ποιος βέβαια πέρα από τη στήριξη θα καταφέρει να πείσει το δικό του κόσμο να κατέβει στο δεύτερο γύρο των εκλογών για να ψηφίσει τον υποψήφιο τον οποίο στηρίζει. Από εδώ και πέρα είμαστε σε αναμονή για να δούμε τι θα γίνει την επόμενη Κυριακή.